Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Για μια ακόμη φορά, σε αυτή την αίθουσα, ζητούμε από την Επιτροπή να προβεί σε νομοθετική πρωτοβουλία με βάση το πόρισμα τη Επιτροπή ΠΕΓΚΑ. Οι εργασίε μα ολοκληρώθηκαν με επίπονη προσπάθεια και μετά από επισκέψει στα κράτη-μέλη και επαφέ με του αρμόδιους φορεί. Θυμίζω ότι η χώρα μου η Ελλάδα, αλλά και η Κύπρος, σε αντίθεση με άλλες χώρες, συνεργάστηκαν άμεσα με τα μέλη της Επιτροπής και παρήχαν πληροφορίες για όλες τις εξεταζόμενες υποθέσεις. Θυμίζω επίσης ότι η Ελλάδα νομοθέτησε πρώτη την απαγόρευση εισαγωγής, χρήσης, πώλησης, διανομής παρανομολογισμικών, καθώς και την αυστηροποίηση της ποινική μεταχείρισης της κρίσης. Είναι σημαντικό να υπάρχει ανάλογη νομοθεσία σε όλα τα κράτη-μέλη. κύριε Επίτροπε, χρειαζόμαστε ευρωπαϊκό πλαίσιο για το απόρριτο. Των επικοινωνιών και την προστασία των προσωπικών δεδομένων που να εγγυάται την ασφάλεια όλων των Ευρωπαίων πολιτών. Είναι δε επιτακτική ανάγκη να ολοκληρωθεί μέχρι το τέλο αυτή τη κοινοβουλευτική θητεία εν των Ευρωεκλογών του Ιουνίου του 2024. Σα ευχαριστώ.